Καλησπέρα φίλες και φίλοι του NSTV. Άλλη μια Τετάρτη μαζί σας, Κώστας Σαραντόπουλος. Pre-game η εκπομπή μας, όπως γνωρίζετε. Κάθε Τετάρτη 8 με 9 είναι μια ώρα εκπομπή. Αν λίγο ξεκινήσουμε πιο αργά, πάμε αναλόγως την ώρα μας, τη μία ώρα που έχουμε περιθώριο. Να πούμε ότι και σήμερα έχουμε πολλά και πολύ ωραία θέματα. Έχουμε και για τον τοπικό μας αθλητισμό ακόμα να σας πούμε, για τον ποδοσφαιρικό Πανιόνιο, για τον μπάσκετ, για το βόλεϊ γυναικών του Μήλωνα, το οποίο θα παίξει τελικό των τελικών με τις Αμαζόνες για ένα εισιτήριο στην βόλεϊ λίγκ των γυναικών. Έχουμε επίσης τα συναρπαστικά play-off της Super League που και εκεί γίνεται χαμός. Έχουμε τρεις αναμετρήσεις σήμερα. Η μία ολοκληρώθηκε με το Λαμία ΠΑΟΚ. Η μεγάλη έκπληξη και το μεγάλο σοκ για τον δικέφαλο του Βορρά, διότι απέσπασε η Λαμία από τον ΠΑΟΚ το 1-1 και έκανε την γκέλα στον ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι ο διεκδικητής του τίτλου μέσα μαζί με τους άλλους τρεις, που είναι ο Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και η ΑΕΚ. Μια Λαμία που τυπικά είναι αδιάφορη από την αρχή των play-off, απλά μόνο και μόνο εξασφάλισε την εκθέση για τις σπουδαίες εμφανίσεις που έκανε στην κανονική διάρκεια και νομίζω και κάπως δίκαια, μπορώ να πω. Όλη τη χρονιά η Λαμία άξιζε να είναι αυτή στο τέλος που βρέθηκε στην εκθέση του βαθμολογικού πίνακα. Σίγουρα είχε και διαφορετική ομάδα, είχε παίχτες όπως ο Καρλίτος, ο οποίος αποχώρησε τον Ιανουάριο για την Αστάνα, οπότε έχασε ένα μόνιμο όπλο επιθετικά. Από εκεί και πέρα όμως είχε έναν προπονητή όπως είναι ο Λεόνιδας Βόκολος, ο οποίος ξέρει καλά το πρωτάθλημα της Super League και έχει αγωνιστεί ως παίχτης, θυμάστε. Αλλά τώρα και ως προπονητής έχει αρκετές παρουσίες σε πάγκους ομάδων της Super League. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά το σημερινό παιχνίδι, ο ΠΑΟΚ δεν ήταν καλός καθ' όλη τη διάρκεια του μάτς, ασχέτως ότι είχε την κατοχή. Δέχτηκε γκολ προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Γενικά στο πρώτο ημιχρόνο ήταν φλίαρος, μπορώ να το χαρακτηρίσω, επειδή το παρακολούθησε το παιχνίδι. Το δεύτερο ημίχρονο δυστυχώς δεν το είδα, μπήκα γύρω στο 70-75 περίπου και είδαμε αυτό, που ήταν ένας επιθετικός μονόλογος ξεκάθαρα του ΠΑΟΚ. Και φαντάζομαι και σίγουρα με τις τελικές που είδα δεν ήταν και στο δεύτερο ημίχρονο τόσο εντυπωσιακό. Ήταν οι τελικές στο τέλος αυξήθηκαν, μπορώ να πω, από το 80 μέχρι το 90 συν 11 τα λεπτά των καθυστερήσεων που έγινε στη Λαμία. Εντάξει, σίγουρα υπήρχαν καθυστερήσεις παιχτών της Λαμίας που πέφτανε κάτω. Το έχουμε δει, συχνό φαινόμενο, μια ομάδα όταν κερδίζει, ειδικά μια μεγάλη ομάδα, θα κάνει καθυστερήσεις για να πάρει ό,τι περισσότερο μπορεί. Από εκεί και πέρα ο ΠΑΟΚ σφυροκοπούσε την άμυνα της Λαμίας σε όλο το τελευταίο τέταρτο, που είδα εγώ τουλάχιστον, και κατάφερε να πετύχει το γκολ της σοφάρισης τουλάχιστον να γλιτώσει αυτή την ήττα σοκ που θα ήταν, αλλά και πάλι και το Χ θεωρείται μεγάλη γκέλα, γιατί είμαστε 3-4 αγωνιστικές για τον ΠΑΟΚ, γιατί χρωστάει και ένα παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα πριν το φινάλε του πρωταθλήματος και πλέον κάθε βαθμός μετρά χρυσάφι και κάθε νίκη, και έρχεται μια γκέλα για τον ΠΑΟΚ σε μια έδρα που έχουν περάσει 3 από πάνω του σχετικά εύκολα, 1-5 Ολυμπιακός, 0-5 Παναθηναϊκός και 0-4 ΑΕΚ, οπότε είναι σίγουρα ένα μεγάλο σοκ για την ομάδα του Ρασβάν Λουτσέσκου. Από εκεί και πέρα, τώρα ο ΠΑΟΚ έχει 3 παιχνίδια στην έδρα του, αρχίζει γενομένη στην Κυριακή με την ΑΕΚ, θα τα πούμε και στη συνέχεια, έχει τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Και τελευταία αγωνιστική πάει στο Βικελίδης, οπότε δεν ξαναφεύγει εκτός Τούμπας ο ΠΑΟΚ για φέτος. Εκτός Θεσσαλονίκης, να το πω καλύτερα. Δύσκολα παιχνίδια όλα και τώρα ειδικά μπαίνει περισσότερο άγχος στην ομάδα του Ρασβάν Λουτσέσκου. Λοιπόν, να καλησπέρισω και το φίλο μου τον Αντώνη που μας ακούει, με Θεσσαλονίκη, φίλος του ΠΑΟΚ, σίγουρα και αυτός θα είναι σοκαρισμένος με το Χ. Από εκεί και πέρα σίγουρα ακόμα δεν έχει κρυθεί τίποτα. Ακολουθεί τώρα το παιχνίδι, το μεγάλο ντέρμπι της Νέας Φιλαδέλφεια, ΑΕΚ Παναθηναϊκού, που πολλοί το λένε ότι ο νικητής παίρνει ένα τεράστιο προβάδισμα, σαφές προβάδισμα για τη συνέχεια του πρωταθλήματος, διότι αν κερδίσει ΑΕΚ ξεμακραίνει, φεύγει συν 4 τον Παναθηναϊκό
και σε περίπτωση που κερδίσει και τον ΠΑΟΚ την Κυριακή, είναι και μαθηματικά πρωταθλήτρια, δεν μπορεί να το χάσει. Και εκεί πέρα, αν χάσει ο Παναθηναϊκός, τότε σίγουρα, αν κερδίσει ο Παναθηναϊκός, με συγχωρείτε, σίγουρα γίνεται αυτό το φαβορί. Ακολουθεί το παιχνίδι στην Λεωφόρο με τον Άρη, τον αδιάφορο Άρη, θεωρητικά πάντα. Και τελευταία αγωνιστική με τον Ολυμπιακό, επίσης στη Λεωφόρο, που με συγχωρείτε, έχει τον ΠΑΟΚ έξω στην Τούμπα. Και από εκεί και πέρα τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο. Οπότε έχει δύο παιχνίδια μετά στη Λεωφόρο και ένα εκτός με τον ΠΑΟΚ. Μεγάλο παιχνίδι και απόψε. Και επίσης αυτή την ώρα έχουμε ημίχρονο στο Θεσσαλονίκη, στο κλάν του Κελίδης. Άρης Ολυμπιακός είναι στο 0-0. Θα σας ενημερώνουμε ζωντανά για το τι συμβαίνει στα γήπεδα. Ο Αντώνης λέει ότι είναι η καλύτερη εκπομπή δικιά μου, τον ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, να αρχίσουμε λοιπόν με τα νέα σιγά σιγά και θα ξεκινήσουμε με την τοπική επικαιρότητα όπως αρχίζουμε συχνά την εκπομπή μας. Απλά σήμερα έκανα μια παράκαμψη. Έχουμε να πούμε και για μπάσκετ, δεν το έχω ξεχάσει, και για τον εδώ τα τοπικά τα δικά μας Μήλωνα Πανιώνη, οι οποίοι πήραν νίκες, σπουδαίες νίκες και περάσανε στο Final Four. Και από εκεί και πέρα έχουμε να πούμε και για την Euroleague, αρχίσαν τα play-off. Σήμερα 10 ώρα ρίχνεται στη μάχη και ο Ολυμπιακός στη Βαρκελόνη κόντρα στην Μπαρτσελόνα. Ο Παναθηναϊκός χθες ιτήθηκε από την Μακάμπη. Η Μακάμπη έκανε το break μες στο ΆΚΑ 0-1. Αύριο είναι ο δεύτερος αγώνας σειράς. Σίγουρα και εκεί θα είναι μακρά η σειρά. Δεν έχει κρυφθεί τίποτα ακόμα. Εντάξει, η Μακάμπη σόκαρε τον Παναθηναϊκό, αλλά ο Παναθηναϊκός σίγουρα και ο Ταμάν έχει τον τρόπο. Είδαμε και τις δηλώσεις που είπε χθες ο coach του Τριφυλιού. Μάλιστα είπε ότι αν δεν καταφέρω να πάω, λέει, τον Παναθηναϊκό στο Final Four, θα είμαι ο πρώτος που θα αποχωρήσω από την ομάδα. Περίεργη δήλωση και εμένα μου φάνηκε, σε αρκετούς φαντάζομαι. Κάποιοι είπαν ήταν για τα Mind Games. Αλλά εντάξει, σίγουρα η σειρά θα είναι μεγάλη, όπως και το Ολυμπιακού. Εγώ τα έχω πει από την προηγούμενη εβδομάδα βέβαια, ότι οι σειρές στην Ευρωλίγκα θα είναι μεγάλες. Σε όλα τα παιχνίδια. Η Real επικράτησε σχετικά εύκολα την Μπασκόνια, δεν αντιμετώπισε πρόβλημα και νομίζω θα είναι η μόνη που δεν θα αντιμετωπίσει πρόβλημα. Βέβαια μπορεί να βγω λάθος, αλλά είναι η δικιά μου γνώμη ότι δεν θα το πάει sweep, αν όχι sweep 3-1. Έστω. Λοιπόν, και ξεκινάμε. Να πούμε ότι ο Πανιώνιος και ο Μήλωνας στο μπάσκετ αυτή την εβδομάδα αγωνιστήκανε, ο Πανιώνιος εκτός και ο Μήλωνας εντός έδρας, και πήραν και δύο σπουδαίες νίκες. Όσον αφορά και τον Πανιώνιο, που έπαιξε μέσα στο σαλούν, στο κλειστό του σαλούν στον Παπάγο, με ένα φοβερό τρίποντο στο τέλος του Μιλεντίγεβιτς, πέτυχε μια σπουδαία νίκη με 73-75 και πήρε την την πρόκριση για το Final Four. Από εκεί και πέρα έχουμε και τον Μήλωνα, ο οποίος έκανε το απόλυτο με τον Κόρυβο Αμαλιάδας, μεγάλη νίκη 60-79, 19 από τη διαφορά. Το έκανε 3-0 και ο Μήλωνας στη σειρά και πέρασε και εκείνο στο Final Four. Εκεί που θα δούμε αν οι δύο τοπικές μας ομάδες, ο Μήλωνας και ο Πανιώνιος, θα κόψουν το νήμα για να ανεβούν και οι δύο στην Basket League, που η ευχή όλων των Εσμονιωτών είναι να γίνει αυτό. Ανεβεί και ο Μήλωνας και ο Πανιώνιος και οι δύο έχουν εξαιρετική ομάδα. Ο Πανιώνιος έχει πιο πολύ την εμπειρία. Ο Μήλωνας έχει προσθέσει το δυναμικό του εξαιρετικούς παίχτες. Ένας εκ αυτών είναι και ο Μπράουν, ο οποίος ήταν η μεταγραφή της Elite League και του Ιανουαρίου. Και έχει βγει χρυσάφι. Από εκεί και πέρα σίγουρα και οι παλιές καραβάνες, ο Βουγιούκας για τον Πανιώνιο, που προσφέρει πολύτιμους πόντους, έμπειρος, τρομερή εμπειρία ο Βουγιούκας. Κατά την άλλη είναι και ο Γάιος Κορδίλης για τον Μήλωνα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα είχαμε και άλλα παιχνίδια. Η Ελευθερούπολη νίκησε 71-69 τον Έρμη Σηματάριου. Ο Ηρακλής νίκησε σήμερα μέσα στην Μεγαρίδα με σπουδαίο 93-95 και έκανε το 3-2 στη σειρά.
μετά από παράταση να πούμε, 84-84 έχει έλξει το κανονική διάρκεια και θα παίξουν και άλλο ένα παιχνίδι οι δύο ομάδες για να ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Στη Θεσσαλονίκη, Ηρακλής, Μεγαρίδα. Αν ο Ηρακλής κερδίσει, έχει περάσει και αυτός στο Final Four. Λοιπόν, από εκεί και πέρα να πούμε ότι σίγουρα από εδώ και πέρα τα πράγματα είναι όλα τελική και ο Μιλνός και ο Πανιώνης από τη μεριά τους πρέπει να πάνε να χτυπήσουν τα παιχνίδια. Αλλά να πούμε και λίγο και ρεπορτάζ από τα παιχνίδια, ξεκινώντας με το Πανιώνιο. Με τρίποντο του Μιλεντίκεβιτς στο τέλος ο Πανιώνιος πέρασε στο Final Four. Επικράτησε 75-3 του Παπάγου στο δεύτερο μεταξύ του παιχνίδι για τα play-off της Elite League. Πήρε τη δεύτερη νίκη που ήθελε και προκρίθηκε στο Final Four του πρωταθλήματος. Το παιχνίδι ήταν μεγάλο ντέρμπι στο κατάμεστο γήπεδο του Παπάγου, με τους Κιανέφτους να ξεκινούν καλύτερα, αλλά τους στρατηγούς να απαντούν. Στην τέταρτη περίοδο οι γηπεδούχοι κάλυψαν διαφορά 10 πόντων, πήραν προβάδισμα στο φινάλε με 73-72, αλλά ένα πίθανο τρίποντο του Μιλεντίγεβιτς εκτός ισορροπίας 6 δευτερόλεπτα πριν το τέλος έδωσε τη μεγάλη νίκη στον ιστορικό. Γενικά ο αθλητής του Πανιωνίου ήταν τεράστιος πρωταγωνιστής, έχοντας 33 πόντους μάλιστα, 2 rebound και 3 assist. Άκουσε μπαρεστάτικο αποτέλεσε και ο Κακλαμανάκης με 14 πόντους και 5 rebound. Για τον Παπάγο ξεχώρισε ο Κόης με 22 πόντους, 4 rebound, 3 assist και 3 κλεψίματα. Ενώ ο Καρακώστας αρρύθμισε 18 πόντους με 2 στα 6 τρίποντα, 4 rebound, 4 assist, 1 κλέψιμο και 1 block. Πανιώνιος και Μίλωνας μέχρι στιγμής είναι οι ομάδες που έχουν εξασφαλίσει το εισιτήριο στο Final Four και από εκεί και πέρα περιμένουμε τον νικητή Ηρακλής Μεγαρίδα και Ερμής Χηματαρίου Ελευθερούπολη, ο ιστορικός αγωνιστής στον τελικό του Final Four με τον νικητή Ερμής Ελευθερούπολη και σε περίπτωση που πάρει το παιχνίδι ανεβαίνει κατευθείαν στην Basket League και φαντάζομαι και αντίστοιχα ο Μίλωνας θα περιμένει το ζευγάρι Ηρακλής Μεγαρίδα. Αυτή την προηγή του Ηρακλής με 3-2, έχουν άλλο ένα παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη αν το πάρει ο Ηρακλής πέρασε. Θα περιμένει και εκεί το ζευγάρι αυτό για να δούμε ποιος θα είναι ο αντιπαλός στον τελικό, στον δεύτερο τελικό που θα δώσει το δεύτερο εισιτήριο στην Basket League και ευχή όλων μας είναι να είναι το ένα εισιτήριο να το έχει ο Πανιώνιος και το άλλο ο Μίλωνας. Λοιπόν, και περνάμε και στο Μίλωνα, στο αντίστοιχα. 60-79 τον Κόρυβο Αμαλιάδας, ήταν και μάλιστα η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε τη συμμετοχή στο Final Four της Elite League. Κέρδισε και δεύτερη φορά τον Κόρυβο στα play-off με 79-62 έδρες. Η νεοσμηνιώτη του πρωταγωνιστή Σκορδίλου πέτυχε 21 πόντους. Σας τα ανέφερα πριν οι παλιοσυρές Σκορδίλης και Βουγιούκας. Έδειξαν για ακόμα μια φορά την ανωτερότητά τους και δεν δυσκολεύτηκαν να πάρουν την νίκη μαζί και το εισιτήριο για την τελική τετράδα. Πλέον θα περιμένουν τον νικητή του ζευγαριού Μεγαρίδα Ηρακλής για να μάθουν τον αντίπαλο που θα αντιμετωπίσουν στην επόμενη φάση. Για την ιστορία τα δεκάλεπτα ήταν 16-19, 32-43, 46-63 και 60-79 που ήταν το τελευταίο και το τελικό σκορ. Από εκεί και πέρα να πούμε η ομάδα του κύριου Κουρί είχε πρώτο σκορ τον Σκορδίλη με 21, είχε τον Μπράιαν με 7, είχε τον Μπάρτ με 8, ο οποίος και ο Μπάρτ είναι ένας παίχτης αποκάλυψη κυρίως προς το δεύτερο μισό του πρωταθλήματος. Να πούμε ότι ο Μπάρτ βομβαρδίζει από παντού τρίποντα, θα θυμάστε και πολύ από το παιχνίδι με την Μύκονο, αλλά κυρίως και στο παιχνίδι με τη Μεγαρίδα βομβάρδιζε από παντού ο Μπάρτ. Επίσης ένα μεγάλο πολυεργαλείο στη φαρέτρα του κυρίου Κουρί. Από εκεί και πέρα και ο κύριος Λυκογιάννης έχει τα δικά του όπλα, όπως είναι και ο Ιάκωβος Μιλεντίγεβιτς, ένας άλλος Μιλεντίγεβιτς στο δεύτερο μισό της Elite League. Λοιπόν, αυτά για τις ομάδες μας στο μπάσκετ. Να πούμε ένα κακό νέο για την ομάδα του Πανιωνίου στο μπάσκετ. Να πούμε ότι ο Χάλαρης υπέστη ρήξη χιαστού. Οι ατυχίες με τους σοβαρούς τραυματισμούς φέτος δεν έχουν τελειώμα για την ομάδα μπάσκετ του Πανιωνίου. Συνεχίζεται. Καθώς όπως ανακοίνωσαν οι Κιανέρθροι, ο Στέλιος Χάλαρης υπέστη ολική ρήξη προς χιαστού μετά τη μαγνητική την οποία υποβλήθηκε. Και έχουμε και την επίσημη ενημέρωση ότι ο Στέλιος Χάλαρης υπέστη ολική ρήξη προς χιαστού όπως έδειξε μαγνητική, στην οποία υποβλήθηκε το πρωί της Δευτέρας. Ο Στέλιος Χάλαρης τραυματίστηκε στην τελευταία φάση του πρώτου δεκαλέπτου στον αγώνα της Κυριακής στο κλειστό του Παπάγου. Εξετάστηκε το γιατρό της ομάδας, τον κύριο Γιάννη Τσαπακίδη, και προγραμματίστηκε η χειρουργική του αποκατάσταση. Ο Στέλιος έχει ευχές όλων μας να επιστρέψει δυνατό, συντομότερο δυνατό. Και εγώ επίσης να πω στον Στέλιο το Χάλαρη, καλή ανάρρωση και σίγουρα υπομονή
και θα γυρίσει πολύ πιο δυνατός, είμαι και εγώ σίγουρος γι' αυτό. Λοιπόν, να πούμε ότι έχει ξεκινήσει και το παιχνίδι στο Super League, στα play-off, ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και στον Παναθηναϊκό. Η ΑΕΚ προηγείται 1-0 στο 7ο λεπτό. Με σκόρ τον Ελίασον. Πολύ νωρίς ανοίγει το σκόρ στο ντέρμπι και αναμένεται σίγουρα ένα φοβερό παιχνίδι. Για να έχουμε γκολ τόσο νωρίς, φανταστείτε τι έχει να γίνει στη συνέχεια. Βέβαια, μένει να δούμε αν μετρήσει κιόλας. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο πάμε στο πρώτο μας μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ για τη συνέχεια της εκπομπής μας.
Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι. Να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ έχει ανοίξει το σκορ στη Νέα Φιλαδέλφια. Προηγείται με γκολ του Ελίασον από νωρίς όπως σας προανέφερα. Πριν μέτρησε κανονικά τον γκολ, δεν είχαμε, επειδή ήταν πάνω στο διάλειμμα, γι' αυτό το αναφέρω. Κανονικά τον γκολ, 1-0. Επίσης, μόλις τώρα ανοίγει και το σκορ ο Άρης στην Θεσσαλονίκη. Προηγείται 1-0 του Ολυμπιακού. Μάχη γίνεται, θα γίνει απόψε και στα δύο παιχνίδια. Το γκολ πέτυχε ο Μωρόν για τον Άρη. 48 λεπτό είναι εκεί. 1-0. Έχουμε ακόμα πολύ χρόνο και στα δύο παιχνίδια. Ενημερώνω ήδη κάποιους Ολυμπιακούς, Παναθηναϊκούς, ΑΕΚτζίδες μπορούν να ακούνε αυτή την εκπομπή αυτή τη στιγμή και δεν βλέπουν το παιχνίδι να είναι κάπου έξω. Υπάρχει πολύς χρόνος ακόμα και σίγουρα μπορεί να τραπούν πολλά. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε. Έχω μια ερώτηση από τον φίλο τον Αντώνη από Θεσσαλονίκη. Για να δούμε την ερώτησή του. Λέει κατά πόσο αν θεωρώ πιθανό για το ελληνικό πρωτάθλημα, για τη Super League μιλάει ο Αντώνης. Double για τον Παναθηναϊκό επειδή είναι και στο κύπελο. Κοίταξε να δεις, Αντώνη, ο Παναθηναϊκός άμα χάσει σήμερα για μένα μετά είναι πολύ δύσκολο να διεκδικήσει κάτι. Για τον double εννοώ, στο κύπελο είναι με τον Άρη τελικό, τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς είναι κιόλας. Σίγουρα δεν θα είναι εύκολο αν ιτηθεί σήμερα, χάνει αυτή τη στιγμή όπως ξέρουμε, 1-0. Γιατί η ΑΕΚ εντάξει, μπορεί να πηγαίνει Τούμπα και Καραϊσκάκη, αλλά αν κάνει μια νίκη εκεί πέρα ή έστω δεν χάσει ένα από τα δύο παιχνίδια, σίγουρα παραμένει το κλείνοντο φαβορί. Πόσο δά ότι αν κερδίσει σήμερα η ΑΕΚ και κερδίσει στην Τούμπα ή στο Καραϊσκάκη είναι πρωταθλήτρια. Οπότε και αν χάσει και ο Ολυμπιακός μάλιστα σήμερα από τον Άρη όπως πάνε μέχρι στιγμής τα αποτελέσματα ή δεν κερδίσει, πάλι είναι το ακλόνητο φαβορί. Από εκεί και πέρα είναι σίγουρα νωρίς ακόμα. Άμα κερδίσει ο Παναθηναϊκός σήμερα, έχει τον Άρη στην έδρα του, για να το πω αντίστοιχα τώρα, έχει τον Άρη στην έδρα του την Κυριακή που πιστεύω εύκολα δύσκολα θα τον κερδίσει, εφόσον κερδίσει πάντα σήμερα. Και από εκεί και πέρα έχει να πάει στην Τούμπα, σε μια δύσκολη παραδοσιακά έδρα, την οποία όλος περιέργως τα τελευταία 2-3 χρόνια καταφέρνει με ένα περίεργο τρόπο να κερδίζει στην Τούμπα και να χάνει στη Λεωφόρο. Δεν ξέρω πώς να σου το εξηγήσω αυτό και εσύ σίγουρα θα το έχεις, θα απορείς όταν έρχεται ο ΠΑΟΚ ας πούμε στη Λεωφόρο και κερδίζει τον Παναθηναϊκό και στην Τούμπα είτε σε κύπελο τελευταία, εντάξει το πρωτάθλημα κέρδισε και κλεισμένο, αλλά κυρίως όταν έχει κόσμο η Τούμπα τα τελευταία δύο χρόνια και με τον Παναθηναϊκό πάντα ητάται. Ας πούμε πέρσι τύχηκε 1-2 φορές με παρομοιότυπο τρόπο και στα δύο παιχνίδια και φέτος στο κύπελο, οπότε σίγουρα είναι περίεργο και σίγουρα μένει να δούμε κατά πόσο θα ισχύσει και φέτος, εξαρτάται από το αποτέλεσμα. Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός ισοφαρίζει, βέβαια δεν ξέρουμε, γι' αυτό σας λέω ότι θα γίνει μάχη απόψε και στα δύο παιχνίδια. 1-1 Ολυμπιακός, άμεση σχετικά απάντηση. Μένει να δούμε αν μετρήσει. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε. Κανονικά, όποιος θέλει, στέλνει ερώτημα στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Messenger. Λοιπόν, συνεχίζουμε εμείς κανονικά την εκπομπή μας. Και περνάμε στο ποδόσφαιρο του Πανιωνίου, εκεί που ο Πανιώνιος έχει εξασφαλίσει εδώ και δύο αγωνιστικές στην άνοδό του στην Super League 2. Επιστρέφει για τα καλά στις επαγγελματικές κατηγορίες. Μετά από 4 χρόνια, σίγουρα ήταν αυτά τρία χρόνια, με συγχωρείτε, 3-4 χρόνια περίπου, αν δεν κάνω λάθος τώρα, δεν θέλει να τα θυμάται κανένα σίγουρα. Ούτε από τη διοίκηση, ούτε ο κόσμος, ειδικά ο κόσμος. Και σίγουρα θέλει να βρει και πάλι τον παλιό καλό εαυτό του. Έχει έρθει ο κύριος Ρόπτσιος, ένας επαγγελματίας, ένας άνθρωπος που έχει και την εταιρεία των VAR στην Ελλάδα. Τον είδαμε και στην συνέντευξη Φόλης Σύλης που έκανε στο κλειστό του Βαρίκας πριν περίπου 3 εβδομάδες. Και σίγουρα θα υπάρχει μια σταθερά στον Πανιώνιο. Αυτό είναι το κύριο μέλημα.
να γίνει ένα σωστό πλάνο του χρόνου Super League 2 και από εκεί και πέρα με τις μεταγραφές που θα έρθουν πιστεύω ότι θα στηριχθεί ο coach Γιουργιάδης και για την επόμενη σεζόν. Βέβαια αυτά θα τα ξέρουμε σίγουρα το καλοκαίρι, με ηρεμία. Από εκεί και πέρα σίγουρα το πλάνο φτιάχνεται από φέτος, από ό,τι μας είπε και ο ίδιος και οι διοικούντες του Πανιωνίου. Και πάμε του χρόνου σίγουρα με ένα πλάνο, θέλω να ελπίζω με αυτά που και εγώ έχω ακούσει, επαγγελματικό, πλέον πάει ο Πανιώνιος ξανά και να σταθεροποιηθεί σίγουρα ένα πρώτο στόχο στη Super League 2 και από εκεί και πέρα με σταθερά βήματα να επιστρέψει στην Super League, στη μεγάλη κατηγορία, γιατί σίγουρα εκεί αξίζει να βρίσκεται ο ιστορικός, στην πρώτη κατηγορία για Super League και στις υψηλές θέσεις όλα Super League, διότι βλέπουμε τώρα ομάδες στη Super League που δεν έχουν κόσμο καθόλου. Και από εκεί και πέρα σίγουρα το γεγονός ότι ανεβαίνουν και ομάδες επίσης που δεν έχουν κόσμο, δηλαδή λείπει η Λάρισα, θα φέρω για παράδειγμα. Η Λάρισα είναι μια επαρχική ομάδα που πιστεύω έχει πάρα πολύ κόσμο, μη σας πω τον περισσότερο, μπορεί να κάνω και λάθος κιόλας, αλλά σίγουρα και είδατε και το κορεό τώρα στο αδιάφορο παιχνίδι με την Νίκη Βόλου, είδατε πως γιόρτασαν για τη Λάρισα με ένα πολύ ωραίο κορεό η φιλαθλήτης. Από εκεί και πέρα σίγουρα λείπουν αρκετές ιστορικές ομάδες με κόσμο από το Super League. Δυστυχώς τα Γιάννενα υποβιβάστηκαν. Και από εκεί και πέρα ευελπιστούμε να επιστρέψει και ο Πανιώνιος και άλλες ιστορικές ομάδες να βρουν το δρόμο τους ξανά. Και ο Ηρακλής, λείπει και ο Ηρακλής από το Super League. Αλλά σίγουρα αυτό είναι μια άλλη ιστορία και δεν είναι τώρα. Άμα το πιάσουμε σίγουρα θα μας πάρει πάνω από 1-2 ώρες, οπότε θα το κάνουμε σε κάποια άλλη εκπομπή, να αναλύσουμε σε μια εκπομπή ποιες ομάδες ιστορικές λείπουν από την μεγάλη κατηγορία. Λοιπόν, και όπως είπα, συνεχίζουμε με το ποδοσφαιρικό Πανιώνιο, ο οποίος ανέβηκε και τυπικά από εδώ και πέρα δίνει τις τελευταίες αγωνιστικές, βάζοντας μέσα και νέα παιδιά, που σίγουρα αυτό είναι το μέλημα. Ανέκαθεν ο Πανιώνιος με τις ακαδημίες έβγαζε παίχτες, ήταν μεγάλο φυτώριο στην Ελλάδα. Πολλοί παίχτες που έχουν γράψει ιστορία στο Σαραβάκο, στο Θωμάσο Μαύρος, έχουν παίξει στον Πανιώνιο, έχουν αρχίσει από τον Πανιώνιο, ο Ταξιοφύσας, ο Βόκολος, ο Ναλιτζής, πολλοί μα πάρα πολλοί παίχτες, ξεχνάω κιόλας τώρα ονόματα, ο Χρήστος Εμβολιάδης, ο οποίος έχει πάρει και κύπελο σαν προπονητής και σαν παίχτης Πανιωνίου. Ο Βοχάιτας, ο πάρα πολύ τώρα, αν τους βάλω κάτω θα λέμε μέχρι το ξημέρωμα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα περνάμε στην βαθμολογία και στην αγωνιστική που μας πέρασε στον τέταρτο όμιλο της Γάμα Εθνικής. Εκεί που σταθερά ο Πανιώνιος παραμένει πρώτος και αύξησε νομίζω και τη διαφορά από τον δεύτερο εθνικό. Λοιπόν, η αγωνιστική που μας πέρασε ήταν η 33η αγωνιστική. Το Σαββατοκύριακο είχαμε και σήμερα αγωνιστική, θα τα πούμε σε λίγο. Πανιώνιος πριν μια μεγάλη νίκη μέσα στην Επισκοπή με 1-4. Λοιπόν, η αγωνιστική μας πέρασε στο Σαββατοκύριακο Αγία Παρασκευή, Άρης Πετρούπολης 3-2. Η υποβασμένη Αγία Παρασκευή έκανε το μπαμ με τον αδιάφορο Άρης Πετρούπολης και πήρε το μάτς, τη νίκη. Ο Αλμυρός νίκησε το Φωστήρα, ορίστε η ιστορική ομάδα και ο Φωστήρας, ο Φωνέας των Γιγάντων, όπως είχε βγει το παρατσούκλι. Και βλέπουμε και αυτός επιστρέφει στην Αλφα Αθηνών, δυστυχώς. Απόλλων Σμύρνης και αυτός δυστυχώς θα υποβαστεί, έχασε τον Ολυμπιακό 0-1. Ατσαλένιος Επισκοπή 1-0. Ο Πανιώνιος 4-0 εύκολο τον Ατρόμητο Πειραιά, που και αυτός έχει αποχαιρετήσει την κατηγορία. Περαμαϊκός Άγιος Νικόλαος 1-3. Προοδευτική Λυσιακός 2-1. Μεγάλη νίκη που κρατάει την Προοδευτική στον Μπαράζ. Χαϊδάρη Εθνικός Πυρός που έσωσε και τυπικά την κατηγορία του Χαϊδάρη. Και Ερμίζω για να είπα του 0-1. Και πάμε και στη σημερινή αγωνιστική. Άγιος Νικόλαος Προοδευτική 2-0. Αλμύρος Τσαλένιος 2-1. ΑΟΗ Πάτου Άρης Πετρούπολης 2-1. Ατρόμητος Πειραιά Χαϊδάρη 0-4.
Εθνικός Πειραιώς, Απόλλωνας Σμύρνης 3-0. Ο Απόλλωνας Σμύρνης και τυπικά δεν θα συνεχίσει στην κατηγορία δυστυχώς. Ελοπιακός Ερμής Ρωμιάνων 2-0. Επίσκοποι Πανιώνιος 1-4. Ελυσιακός Αγία Παρασκευή 3-1. Και Φωστήρας Περαμαϊκός 1-3. Και πάμε και στην βαθμολογία. Εδώ που ο Πανιώνιος πλέον είναι στο συν 12 από τον δεύτερο εθνικό με 83 βαθμούς. Ο Εθνικός δεύτερος με 71. Ο Αλμυρός τρίτος με 62, ο Ηλυσιακός τέταρτος με 57, σε ισοβαθμία με τον πέμπτο Άρη Πετρούπολης επίσης με 57, έκτο το Ήπατο με 50, έβδομος Ηλοπιακός με 47, όγδοος Ατσαλίνος με 47, ο Άγιος Νικόλαος ένατος με 46, Χαϊδάρη δέκατο με 46 επίσης, και θα γίνει και μάχη με την προοδευτική για το ποιος θα μείνει στην κατηγορία και ποιος θα παίξει στον Μπαράζ. Η προοδευτική αυτή τη στιγμή είναι 10η με ένα βαθμό πίσω από Χαϊδάρη και είναι στον Μπαράζ με 45 βαθμούς. Και στη ζώνη του υποβασμού πλέον είναι ο Απόλλωνας Σμύρνης με 39, η Επίσκοποι με 37, ο Ερμής Ρωμιάνων με 36, ο Περαμαϊκός με 30, ο Φωστήρας με 28, η Αγία Παρασκευή προτελευταία με 14, 17 και 18 ο Ατρόμητος Πειραιά εδώ και 2 μήνες περίπου με 11 βαθμούς. Έχουμε ένα μήνυμα από τον Αντώνη, από ό,τι βλέπω. Ο Αντώνης λέει, λέει για τις ιστορικές ομάδες που προανέφερα που λείπουν από την πρώτη κατηγορία. Η Λάρισα, η Παναχαϊκή, βεβαίως η Παναχαϊκή. Είναι και η πρώτη η Παναχαϊκή, να πούμε, είναι και η πρώτη ομάδα επαρχιακή που έχει παίξει και σε UEFA, έτσι. Να το τονίσω, όσους δεν το ξέρουν, οι παλιοί σίγουρα το θυμούνται, και ο Αντώνης. Η Δόξα Δράμας, ναι, τα Γιάννενα, όπως είπα, ο Πανιώνιος, το ανέφερα. Ο Εθνικός, επίσης ο Εθνικός Πειραιώς. Είναι μια μεγάλη πληγή ο Εθνικός γενικά, για όσους γνωρίζουν. Λείπουν από την μεγάλη κατηγορία. Λοιπόν, να πούμε και την επόμενη αγωνιστική. Λοιπόν, το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής και τελευταίας πλέον αγωνιστικής είναι την Κυριακή 28 Τετάρτου στις 4 η ώρα. Όπως σας διάβασα τα βαθμολογία, απλά τυπικά θα επικυρωποιηθεί και θα... Η μόνη μάχη πλέον που καίγεται είναι το Χαϊδάρι που παίζει με την Επισκοπή, η οποία έχει υποβαστεί. Οπότε το Χαϊδάρι, αν κερδίσει και τυπικά μένει, ενώ μένει κανονικά στο. Δεν θα κινδυνεύσει να παίξει τον Μπαράζ. Η προοδευτική παίζει ενέδρα με το Φωστήρα. Οπότε θεωρητικά πάντα στα χαρτιά και οι δύο ομάδες μπορούν να πάρουν τα παιχνίδια. Αλλά θα είναι στο συν 1 το Χαϊδάρι. Η προοδευτική αυτή τη στιγμή μοιάζει πιο πολύ φαβόρη να είναι στην 11η θέση και να παίξει τον Μπαράζ για να σώσει την κατηγορία. Λοιπόν, η αγωνιστική περιλαμβάνει Άρης Πετρούπολης Ιζιακός, Αγία Παρασκευή Άγιος Νικόλαος, Απόλλωνας Σμύρνης Ατρόμητος Πειραιά, Ελοπιακός ΑΟ Ιπάτου, Ερμής Ρωμιάνων Εθνικός Πειραιώς, Πανιώνιος Αλμυρός, που θα έχουμε μάλλον και τη Φιέστα και την απονομή στους προδοτητές του ομίλου, τον ιστορικό τον Πανιώνιο, Περαμαϊκός Ατσαλένιος, Προοδευτική Φωστήρας και Χαϊδαρή Επισκοπή, όλα τα μάτς στην Κυριακή στις 4 το μεσημέρι. Λοιπόν, αυτά και για το ποδόσφαιρο. Στη Super League, επειδή με ρωτάτε κάποιοι που είστε έξω στους αγώνες, παραμένει το 1-1 στη Θεσσαλονίκη, 62 λεπτό, και στο 24 λεπτό στη Νέα Φιλαδέλφια το Derby ΑΕΚ Παναθηναϊκού είναι ακόμα στο 1-0. Υπενθυμίζουμε, πολύ νωρίς και τον γκολ στο 6 λεπτό με τη σκορέ των Ελίασον. Λοιπόν, εμείς πάμε τώρα στο δεύτερο μας μουσικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με βόλεϊ. Έχουμε ανανεώσει στον Πανιώνιο, όπως επίσης έχουμε και να πούμε και την τελευταία μάχη, τον τελικό που θα δώσει η ομάδα γυναικών του Μήλωνα με τις Αμαζόνες εκτός έδρας, ένα παιχνίδι τελικός, με το τελικό εισιτήριο και τον νικητή να το στέλνει παρέα με τον Πανιώνιο στην Volley League γυναικών της περίοδου 2024-2025. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε λίγο, μείνετε συντονισμένοι.
Λοιπόν, και επιστρέψαμε φίλες και φίλοι. Συνεχίζουμε όπως σας είπα πριν το διάλειμμα με βόλεϊ. Εδώ που οι γυναίκες του Μίλωνα παθιασμένες για την άνοδο. Ισοφάρισαν τη σειρά με τις Αμαζόνες και κάνανε και στείλανε το παιχνίδι το τελευταίο σε τελικό. Το τρίτο παιχνίδι θα γίνει στην Νέα Ερυθρέα. Εντυπωσιακή εμφάνιση από την γυναική ομάδα βόλεϊ του Μίλωνα κοντά στις Αμαζόνες στο δεύτερο τελικό ανώδου της Pre-League με το σύνολο του Γιώργου Ντανάξα να επικρατεί 3-1 σετ και να ισοφαρίζει τη σειρά σε 1-1 στέλνοντας σε τρίτο παιχνίδι τη σειρά στη Νέα Ερυθρέα. Ο Μίλωνας ήταν καταιγιστικός στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού, αποφασιστικός σε σερβίς, μπλοκ, άμυνα και τελικές προσπάθειες, μην αφήνοντας περιθώρια στις Αμαζόνες, στις οποίες σημειωτέων νίκησε φέτος για πρώτη φορά. Να πούμε ότι στην κανονική διάρκεια έχει ιτηθεί 2 φορές ο Μίλωνας, γι' αυτό και δεν είχε και το πλεονέκτημα τώρα στο τελευταίο τελικό. Με εξαίρεση το δεύτερο σετ που είχαμε ένα αμφίρροπο παιχνίδι και εκεί ήταν που οι φιλοξενούμενοι σοφάρισαν, στα υπόλοιπα η ομάδα της Νέας Μύρνης μπήκε από την αρχή εξαιρετικά και πήρε μεγάλες διαφορές που τις κλείδωσαν και την νίκη. Όλα πλέον θα κριθούν στο τρίτο και τελευταίο παιχνίδι της σειράς στην Ερυθρέα, το οποίο θα διεξαχθεί την επόμενη Τετάρτη, την Μεγάλη Τετάρτη, 1 Μαΐου, 1 Μαΐου, στο κλειστό της Νέας Ερυθρέας. Εμείς θα έχουμε από ό,τι νομίζω εκπομπή, οπότε σίγουρα θα σας τα μεταφέρουμε ζωντανά. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι για την ιστορία τα σετ ήταν 25-10 το πρώτο το πήρε ο Μίλωνας, το δεύτερο το έχασε 22-25, το τρίτο 25-18, σχετικά και αυτό ήταν λίγο αμφίροπο, αλλά στο τέλος έβαλε κρίσιμο σπότ του Μίλωνας, και το τρίτο πολύ εύκολα μπορώ να πω 25-16 και έκανε το 3-1 σετ για να πάει στο τελικό. Η ομάδα του Γιώργου Ντανάξα την επόμενη Τετάρτη, την Μεγάλη Τετάρτη. Με συγχωρείτε, δεν θα κάνουμε εκπομπή. Οπότε μετά το Πάσχα θα έχουμε, ελπίζω, κάνοντας εκπομπή με χαρμόσυνα νέα και με την άνοδο της γυναικής ομάδας του Μπουσου Μίλωνα. Ευχής όλων. Να πανηγυρίσουν την άλλη Τετάρτη στο κλειστό της Ερυθρέας. Δύσκολο παιχνίδι, εννοείται. Αλλά η ομάδα του Γιώργου Ντανάξα έχει δείξει πάρα πολλές φορές τη φετινή χρονιά ότι μπορεί ακόμα και στα δύσκολα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Παραμένουμε στο Μίλωνα. Να πούμε ότι για δεύτερη σερή χρονιά πρωταθλητής εσπέδασε στους παίδες ο Μίλωνας. Άλλος ένας τίτλος στην τροπιοθήκη της ομάδας του Μίλωνα. Πρωταθλήτρια εσπέδα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά αναδείχθηκε η ομάδα βόλεϊ παίδων του Μίλωνα, η οποία κυριάρχησε με 3-0 σετ στο χθεσινό στο παιχνίδι που έγινε στις 18 Τετάρτου τελικό κοντά στην Αργυρούπολη, στο γήπεδο του Μοσχάτου. Εξαιρετική στο μπλοκ η ομάδα του Παναγιώτη Γεωργούτσου, πιέζοντας αρκετά και από το σερβίς, ήταν δεδομένα ανώτερη του ΑΟΝΑ που πήρε για πρώτη φορά τη δεύτερη θέση, να πούμε, και δίκαια έφτασε στην επικράτηση. Από την άλλη, η ομάδα του Γιώργου Γαλλιώτου ξεκίνησε δυνατά, δυσκόλεψε το Μίλωνα στο ξεκίνημα του πρώτου σετ, αλλά δεν μπόρεσε να φανεί το ανταγωνιστική και στη συνέχεια. Πολυτιμότερος παίκτης του Final Four για δεύτερη σερή χρονιά αναδείχθηκε ο Γιώργος Κουβαράς του Μίλωνα, ο οποίος παράλληλα πήρε και το βραβείο του καλύτερου επιθετικού. Στο Μίλωνα πήγε και το βραβείο του καλύτερου μπλοκέρ, με τον Νίκο Βελίνη να το κερδίζει. Καλύτερος πασαδόρος αναδείχθηκε ο Γαλουτζής του ΑΟΝΑ και καλύτερος υποδοχέας ο Σταθόπουλος Ηλιούπολης. Η ομάδα ετοιμάζεται πλέον για το Πανελλήνιο, όπου θα προσπαθήσει εκείνη να διατηρήσει τον τίτλο της, καθώς μην ξεχνάμε πως πέρσι στην Πορταριά ο Μίλωνας στέφθηκε πρωταθλητής Ελλάδος στην K18 του Βολή. Τα σετ ήταν 3-0 για την ιστορία, 25-21 το πρώτο, 25-13 το δεύτερο και 25-17 το τρίτο. Να πούμε για την ιστορία ότι στον μικρό τελικό η Ηλιούπολη έκανε σπουδαία ανατροπή και παρότι βρισκόταν πίσω στο σκορ με 2-0 σετ από την Πετρούπολη, επικράτησε στο tie break για να πάρει την τρίτη θέση. Λοιπόν, αυτά και για το βόλεϊ του Μίλωνα και στους νέους επιτυχίες. Πριν κλείσω από τον Μίλωνα, να πω επίσης άλλο ένα νέο που αφορά την ομάδα νέων ανδρών του μπάσκετ. Πρωταθλητής Ελλάδος στην νέων ανδρών του μπάσκετ ο Μίλωνας. Σπουδαία επιτυχία για την ομάδα του μπάσκετ του Under 21 του Μίλωνα, η οποία στέφθηκε πρωταθλήτρια Ελλάδος. Η ομάδα του coach Παπαδάτου κέρδισε αρχικά το Φλαργό με 76-58 στο ημιτελικό του Final Four που έγινε στην Κέρκυρα και συνέχεια επικράτησε του Ιόνιου
με 59-46 το τελικό για να σηκώσει το τρόπαιο. Οι φίλοι του Μίλωνα μάλιστα θα έχουν ευκαιρία να αποθεώσουν για την ομάδα πριν τον πρώτο αγώνα ανάμεσα που έγινε στην αντρική στο Κρίσου Πέρσης. Το λέω γιατί δεν το είπαμε την προηγούμενη φορά που είχε υπήρχε αγώνας. Και πολλά συγχαρητήρια σε όλους. Το τονίζουμε και αυτό γιατί βλέπουμε ότι ο Μίλωνας στις ομάδες του βόλεϊ και στο μπάσκετ ακολουθούν πολύ σημαντικά φυτώρια από πίσω και νέοι αθλητές οι οποίοι αναδεικνύουν καθημερινά το ταλέντο στην ομάδα νέων του συλλόγου. Λοιπόν, και περνάμε αντίστοιχα στις ανανεώσεις που είχαμε στο βόλεϊ γυναικών του Μίλωνα, του Πανιωνίου, με συγχωρείτε. Πιο συγκεκριμένα, και τη νέα χρονιά θα πασάρει στον Πανιώνιο η Άννα Τιέμι, η πασαδόρος του Πανιωνίου. Η Βραζιλιάνα πασαδόρος Άννα Τιέμι Τακαγούι ανανέωσε τη συνεργασία της με τον Πανιώνιο και θα οργανώνει το παιχνίδι του ιστορικού και του χρόνου στην Volley League γυναικών. Η ανακοίνωση της διοίκησης ανακοίνωνε την ανανέωση συνεργασίας με την Άννα Τιέμι. Μετά την ανανέωση συνεργασίας δήλωσε η παίχτρια του Πανιωνίου: «Φέτος είχα μια εξαιρετική εμπειρία στην ομάδα και ήθελα να την ξαναζήσω. Γνώρισα εξαιρετικούς ανθρώπους που με υποδέχτηκαν τον καλύτερο τρόπο. Έζησα στιγμές που μου θύμισαν γιατί παίζω ακόμα βόλεϊ. Είμαι πολύ περήφανη που είμαι μέλος αυτής της ομάδας και ελπίζω τη νέα χρονιά να έχει επιτυχίες και πολλές εκπλήξεις. Θα δώσουμε τα δυνατά μας για να βρεθεί ο Πανιώνιος εκεί που του αξίζει να βρίσκεται. Τα λέμε σύντομα», δήλωσε η παίχτρια μετά την ανανέωση. Να πούμε, η Βραζιλιάνα Πασταδόρος έχει ύψος 1,89 και στο παρελθόν έχει αγωνιστεί στην Μπούρσα, στην Τουρκία, στην Ερσικάν, στις Κάνες, στην Αντ, στη Γαλλία, στη Βάση, στην Ουγγαρία και στην Οσάρκο, στην Βραζιλία. Συνεχίζουμε όμως με το βόλεϊ, γιατί και τη νέα σεζόν στον Πανιώνιο θα βρίσκεται η Ξένια Κακουράτου, άλλη μια από τις μεγάλες πρωταγωνίστρες που οδήγησαν φέτος στον Πανιώνιο στην Volley League. Η έμπειρη λίμπερο Ξένια Κακουράτου ανανέωσε με την ομάδα για την επόμενη σεζόν, επιστρέφοντας έτσι στην πρώτη κατηγορία, αυτή τη φορά με τα Κιάνε Έρυθρα. Η ειδικούς επιτροπή της ομάδας βόλεϊ γυναικών του Πανιωνίου ανακοίνωσε την ανανέωση συνεργασίας της με την Ξένια Κακουράτου. Μετά την ανανέωση του συμβολέου, η Ξένια δήλωσε: «Μετά την ανανέωσή μου με τον Πανιώνιο, θέλω να εκφράσω την ικανοποίηση και τη χαρά που έχω για αυτή την έκβαση. Η σύμπνοια των στόχων μας και το ενδιαφέρον με την αμεσότητα έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην ανανέωση συνεργασίας μας. Θα ήθελα να ευχηθώ να έχουμε μια αγωνιστική χρονιά με υγεία, έτσι ώστε να επιτύχουμε τους στόχους μας», δήλωσε η παίχτρια και η λίμπερο, πιο συγκεκριμένα του Πανιωνίου. Λοιπόν, αυτά και για το βόλεϊ του Πανιωνίου. Και πριν περάσω στην Ευρωλίγκα, θα σας πω ότι το κανάλι μας, το NSTV, θα γίνει το τουρνουά ανόδου της Α2 βόλεϊ ανδρών στο γήπεδο της Ηλιούπολης. Το τουρνουά ανόδου Α2 που είναι προγραμματισμένο για τις 24 Απριλίου σήμερα μέχρι 28 Απριλίου, που θα γίνει στην Ηλιούπολη, περιλαμβάνει τις ομάδες ΑΟ Σούδας, Ένωση Γαλατσίου, Πάμπο Χαϊκού και της οικοδέσμιας Ηλιούπολης. Συγκεκριμένα τώρα στις 6 ώρα είχαμε το παιχνίδι ΑΟ Σούδας, Ένωση Γαλατσίου και τώρα στις 8.30 αυτή την ώρα έχουμε το Πάμπο Χαϊκός με Ηλιούπολη. Την Πέμπτη, να πούμε, αύριο είναι προγραμματισμένα στις 6.30 ώρα το απόγευμα Ηλιούπολη με τη Σούδα και στις 9 ΠΑΟ Κρόδου, Πάμπο Χαϊκός. Την Παρασκευή θα παίξουν στις 6.30 η Ένωση Γαλατσίου με την Ηλιούπολη και ο ΝΑΟ Σούδας με τον ΠΑΟ Κρόδου. Το Σάββατο επίσης στις 3 ώρα Πάμπο Χαϊκός Σούδας και 5.30 ΠΑΟ Κρόδου Ένωση Γαλατσίου. Και την Κυριακή που ολοκληρώνεται αυτό το τουρνουά, η Ηλιούπολη 2 ώρα θα υποδεχτεί τον ΠΑΟ Κρόδου και στις 4.30 η Ένωση Γαλατσίου τον Πάμπο Χαϊκό. Να πούμε ότι μπορείτε να δείτε live από το NSTV στο κανάλι μας στο YouTube, NSTV Web TV, μπορείτε να γράψετε στο YouTube τους αγώνες από το πρώτο κλειστό, αλφα κλειστό της Ηλιούπολης για το τουρνουά ανόδου της Α2 Βόλεϊ Ανδρών. Λοιπόν, οι μεταδόσεις θα γίνουν στους δύο αγώνες, τους δύο της Πέμπτης, τους δύο της Παρασκευής και τους δύο της Κυριακής. Οπότε το Σάββατο δεν θα έχουμε live μετάδοση, αλλά θα έχουμε
τους δύο αγώνες της αυριανούς, της Παρασκευής και της Κυριακής, που θα είναι και η πιο σημαντική. Λοιπόν, αυτά και εδώ. Να πούμε ότι η ΑΕΚ έχει διπλασιάσει τα τέρματά της κόντρα στον Παναθηναϊκό με γκολ του Πόνσε στο 38 και πλέον είναι ξεκάθαρο φαβορή και για το παιχνίδι και για να πανηγυρίσει την νίκη, που ουσιαστικά θα της δώσει ένα βήμα μακριά από τον τίτλο, τον δεύτερο συνεχόμενο back-to-back στην Super League. 1-1 να πούμε, παραμένει το Άρης Ολυμπιακός. Περνάμε στην Euroleague. Να πούμε, χθες η Maccabi σόκαρε τον Παναθηναϊκό. Τον νίκησε με 87-91 και του έκανε το break. Έσπασε το πλέον μέτρα και πλέον το έχει εκείνη στα χέρια της. Αύριο 9 και 4 το δεύτερο παιχνίδι στο κατάμεστο του ΆΚΑ. Σίγουρα οι πράσινοι θα βγάλουν αντίδραση και θέλουν να φέρουν τη σειρά στα ίσα. Είδαμε και τις δηλώσεις και από τους παίχτες, και από τον Γκριγκόνης και από τον Αταμάν. Σήμερα είχαμε και την παρουσία του Προέδρου του Παναθηναϊκού, του κ. Δημήτρη Γιαννακόπουλου, στην προπόνηση, ο οποίος πήγε και μίλησε στους παίχτες για να τους εμψυχώσει κιόλας. Ο Παναθηναϊκός σίγουρα μπορεί αύριο να κερδίσει το παιχνίδι. Δεν έχει, πιστεύω, να φοβηθεί κάτι, παρότι η Μακάμπι είναι πολύ δυνατή ομάδα, να το πούμε αυτό, και έχει αποδείξει φέτος ότι ο Κάτας έχει σπουδαίους παίχτες στη φαρέτρα του. Να πούμε ότι ο Baldwin δεν θα αγωνιστεί, διότι η ενόχληση δεν θέλει να ρισκάρει για τα παιχνίδια που θα ακολουθήσουν στη Σερβία. Από εκεί και πέρα, ο Παναθηναϊκός έχει ένα μικρό πρόβλημα με τον Χουάντσο, ο οποίος και αυτός είναι αμφίβολος για το αυριανό παιχνίδι. Βέβαια, μένει να δούμε μέχρι αύριο. Θα ξεκαθαρίσει τον Χουάντσο. Από εκεί και πέρα, ο Παναθηναϊκός αύριο θα κυνηγήσει τη νίκη, η οποία θα τον φέρει στο 1-1. Και από εκεί και πέρα, το έχει κάνει και στο παρελθόν, μπορεί να πάει να πάρει ένα παιχνίδι στο Βελιγράδι και να φέρει πάλι τη σειρά σε πέμπτο παιχνίδι στο ΟΑΚΑ. Επίσης μπορεί να πάρει και τα δύο παιχνίδια στο Βελιγράδι. Να πούμε ότι η Μακάμπι δεν έχει στη φυσική της έδρα το Γιάννη Λιάο, που ήταν κολαστήριο για κάθε ομάδα όταν το επισκεπτόταν, σε play-off και μη, και σε κανονική διάρκεια δηλαδή. Και θα έχει γύρω στους 500-600 φίλους στη Σερβία. Σίγουρα ο Παναθηναϊκός θα παίξει σε ένα άδειο γήπεδο εκεί πέρα, οπότε δεν θεωρείται απειλή, αρκεί να βέβαια να κερδίσει αύριο και να πάει εκεί να πάρει έστω μία νίκη. Βέβαια, το ιδανικότερο σίγουρα θα ήταν να πάρει δύο νίκες, να κάνει το 1-3 για να ξεπερδεύει και να περάσει εκείνο στο Final Four. Που και πέρα σήμερα ο Ολυμπιακός ρίχνεται στη μάχη στις 10 η ώρα, σε μία ώρα από τώρα. Πιο συγκεκριμένα σε 50 λεπτά από τώρα. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτσόκα το έχει ξανακάνει με την Μπαρτσελόνα το 2015, για όσους θυμούνται. Το είχε κάνει στο δεύτερο παιχνίδι φυσικά. Κάνει το break και έφερε τη σειρά στο Σεφ, όπου νίκησε στο τρίτο παιχνίδι και στο τέταρτο με το συγκλονιστικό τρίποντο του Γιώργου Πρίντεζη, για όσους θυμούνται, buzzer beater, και είχε περάσει το Final Four της Μαδρίτης τότε. Από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός σίγουρα το όπλο του θα είναι στους ψηλούς. Παίζει σε μια έδρα δύσκολη σχετικά για κάθε ομάδα που την επισκέπτεται. Η Μπαρτσελόνα είναι μια καλή ομάδα που τερμάτισε, ασχέτως τερμάτισε τέταρτη, ήταν σε τριπλή ισοβαθμία με Παναθηναϊκό και Μονακό και ήταν για αρκετό διάστημα στην δεύτερη θέση της EuroLeague στην σεζόν που μας πέρασε. Από εκεί και πέρα όμως ο Ολυμπιακός έχει αποδείξει ότι μπορεί να σπάσει την έδρα της Μπαρτσελόνα και σίγουρα και εκεί η σειρά θα είναι μακριά και πιστεύω και εκεί θα κριθεί, όπως και του Παναθηναϊκού, για να δώσω μια πρόβλεψη, ότι θα πάμε σε πέμπτο παιχνίδι, Βαρκελόνη για Ολυμπιακό και ΟΑΚΑ για Παναθηναϊκό. Ευχή σε όλων μας οι δύο ελληνικές ομάδες να βρεθούν στο Βερολίνο. Και σίγουρα μετά τα ζευγάρια Ρεάλ Μπασκόνια, όπως είπα, δηλώνω ένα 3-1 για τη Ρεάλ. Βάζω και μια νίκη για την Μπασκόνια. Πιστεύω ότι η Ρεάλ, έτσι όπως είδα και λίγο το παιχνίδι χθες, είναι το ακλόνητο φαβορί να πάει στο Final Four. Και δεν βγήκε και τυχαία και πρώτη κανονική διάρκεια. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι το Μονακό Φενέρ είναι στην τρίτη περίοδο αυτή τη στιγμή στα τελευταία 4 λεπτά της τρίτης περίοδου και είναι στους 2 πόντους, έχει μειώσει η Φενέρ Μπαχτσέ 50-48. Να θυμίσουμε ότι στο πρώτο δεκάλεπτο η Μονακό είχε ξεφύγει κατά πολύ της Φενέρ Μπαχτσέ, αλλά η Φενέρ Μπαχτσέ έχει κάνει ένα τρομερό σέρι τώρα στο δεύτερο ημίχρονο και έχει φέρει το μάτς στο ένα καλάθι, οπότε και εκεί η σειρά αναμένεται αμφίροπη. Εκεί εγώ δίνω ένα είχα δώσει πρόκριση σε πέμπτο παιχνίδι και εκεί για τη Φενέρ. Μένει να δούμε βέβαια. Σίγουρα θα είναι συγκλονιστικά τα play-off της EuroLeague, όπως είναι σχεδόν κάθε χρόνο. Τώρα από εκεί και πέρα εμείς θα τα πούμε σίγουρα σε 2 εβδομάδες. Την άλλη εβδομάδα Μεγάλη Τετάρτη δεν θα κάνουμε εκπομπή.
Και δεν ξέρω ενδεχομένως για την Τετάρτη του Πάσχα, αλλά θα το δούμε αυτό. Την επόμενη εβδομάδα είναι και η μεγάλη εβδομάδα για όσους το έχουν ξεχάσει. Πλησιάζουμε το Πάσχα. Φτάσαμε και στο Πάσχα. Έχουμε επίσης να πούμε σήμερα κάτι άλλο να πούμε που έχουμε ξεχάσει. Έχουμε και αγώνες Premier League. Να πούμε ότι το ντέρμπι του Λονδίνου χθες βάφτηκε κόκκινο. Arsenal και Chelsea 5-0. Σπουδαία επικράτηση στην Arsenal μετά τον αποκλεισμό που είχε στο Champions League από την Bayer. Σήμερα παίζει Wolves Bournemouth στις 10 παρατέρατο και στις 10 έχει το ντέρμπι του Merseyside, Everton Liverpool, Crystal Palace Newcastle και Manchester United Sheffield United. Από εκεί και πέρα ακολουθούν και άλλα παιχνίδια μέσα στο Σαββατοκύριακο και για τη Super League. Έχουμε το ντέρμπι ΑΕΚ ΠΑΟΚ, το ντέρμπι των κεφάλων, που αν μείνει έτσι το αποτέλεσμα στην Φιλαδέλφια που είναι στιγμή 45-2-0, τότε αν η ΑΕΚ καταφέρει και κερδίσει τον ΠΑΟΚ Στούμπα, είναι πρωταθλήτρια. Έχουμε επίσης το Ολυμπιακός Λαμία και το Παναθηναϊκός Άρης. Λοιπόν, να πούμε λίγο και τη βαθμολογία αυτή τη στιγμή, live βέβαια, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Αυτή τη στιγμή έχει 75 βαθμούς η ΑΕΚ, 71 ο Παναθηναϊκός, 68 ο ΠΑΟΚ, 67 ο Ολυμπιακός που έχουν αγώνα λιγότερο μεταξύ τους, 49 ο Άρης και 35 η Λαμία. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για σήμερα. Σε αυτό το σημείο φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Άλλη μια Δετάρτη, pre-game με τον Κώστα Σαραντόπουλο απευθείας από το NSTV. Ευχαριστώ όλους που ήσασταν μαζί μας στην παρέα. Μέχρι την επόμενη φορά να περνάτε όλοι καλά, να ευχηθώ καλό Πάσχα σε όλους, με υγεία, ευτυχία σε εσάς και τις οικογένειές σας και εμείς θα τα πούμε μετά το Πάσχα. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ, καλό υπόλοιπο εβδομάδας, καλή νύχτα.